έρθει η γεια σου εμένα. Είναι πολύ λέω που μιλάει. Εκτιμούμε το τελευταίο διάστημα. Παντού. Παντού, πραγματικά παντού. Στον δρόμο, στις σχολές, στους πολέμους που γίνονται γύρω μας. Στην συνδικαλίστρια του Σωματείου των Καθαριστριών που εργοδοσία την πυρπόληση στο Βιτριόλι, παντού έχει κηρυχθεί ένας πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος κοινωνικός από τη μεριά μας δεν πρέπει να μείνει αναπάντητος, δεν πρέπει να μείνουμε έξω από αυτόν και να τον αντιμετωπίσουμε σαν να μην γίνεται. Πρώτον κύριο αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι αγώνες που είχαν να δοθούν ας πούμε σε τέτοια ένταση τουλάχιστον από το 1991 που δόθηκαν πριν τις γιορτές πρέπει να έχουν τη συνέχεια που τους αρμόζει, πρέπει να έχουν την κλιμάκωση που τους αρμόζει και το πολιτικό διοικητικό πλαίσιο αυτό που τους αρμόζει για να τους οδηγεί στη νίκη. Απαιτούμε λοιπόν πρώτα και κύρια να πέσει η κυβέρνηση των δολοφόνων του 16χρονου παιδιού, να πέσει η κυβέρνηση του ανασχηματισμού που έτσι πάει να κερδίσει τις κόσεις, να πέσει η κυβέρνηση που εντέχει μας κλέβει λίγο-λίγο την ίδια μας ζωή. Να καταδικαστούν οι ηθικοί και πολιτικοί αυτούργοι της δολοφονίας αυτής. Και επίσης να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες των επεισοδίων και ειδικά οι συλληφθέντες, οι ανήλικοι συλληφθέντες των επεισοδίων της Λάρισας που διώκονται άξον-άξον 15χρονα παιδιά με τον τρομονόμο. Θα περάσουν ζωή τους στη φυλακή 15χρονα παιδιά. Κατεβάσουμε ως πρόταση, ως πλαίσιο, ως πολιτικό περιεχόμενο την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την πορεία Σιλιάκου-Πινός ποδοσφαιριστικό των γενικών συνελεύσεων καταλήψεων των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Προτείνουμε κλιμάκωση του αγώνα με εβδομαδιαίες καταλήψεις μέχρι την άλλη Τρίτη και νέα γενική συνέλευση τότε. Να λειτουργήσει πραγματικά για να είναι κτήμα μας να νιώθουμε δικό μας αυτόν τον αγώνα, να νιώθουμε μέσα σε αυτόν ότι παράγουμε και δίνουμε σε αυτόν ένα ενιαίο και ανοιχτό συντονιστικό των γενικών συνελεύσεων που θα κομμάς χωρίς πεφωτισμένους εκπροσώπους, χωρίς διορισμένους αγωνιστές. Το βάζουμε σε ένα όριο. Εγώ δεν το βάζω έτσι. Εγώ το βάζω ότι